Ξεκινήσαμε τα γνωστά με την Ιωάννα Μπαράκη. Έχασε την πρωτιά για αυτή τη φορά 0,2. Για να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Μα τι το. Πόσο σου αρέσουν αυτά τα παπουτσίνια, είναι δηλαδή συγκλονιστικό, ε. Και μικρό τακούνι, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Πόσα ζευγάρια έχεις τέτοια σπίτι. Πάρα πολλά. Πες μου τον αριθμό, θέλω να ξέρω. Ξέρω εγώ τώρα, φέτος πήρα καμιά δεκαπενταριά σίγουρα. Οκ. Okay. Πού πηγαίνεις έτσι. Θα πάμε, είμαστε στη Σκίδρα λοιπόν, με το μαμά τρέξε, τα ναι. Κορίτσια. Θα πάμε εκεί πέρα σε ένα εστιατόριο που είναι στις γραμμές του τρένου σε εκείνο το περιβάλλον. Μάλιστα. Θα δούμε κιόλας και μετά θα πάμε και για ποτό. Πόσες θα είστε? Θα είμαστε καμιά δεκαριά σήμερα. Να είμαστε λίγο πιο μαζεμένες, να μπορούμε να μιλήσουμε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Καλές φωτογραφίες, καλή όρεξη καλή. Και καλές βαθμολογίες. Κοίτα τι ωραία πράγματα συμβαίνουν. Ναι, ε? Χαίρομαι. Πάρα πολύ ωραία βαθμολογία. Πήγε καλά. Πήγε, βέβαια. Πήγε. Πήγε. Εντάξει, πήγε. Okay. Η Μαρία πλέον δεν μπορεί να προσμετρηθεί στο βαθμολογία μου. Είναι καθαρά εκεί πέρα, κολλημένη. Ναι. Μα τώρα αυτό είναι επί προσωπικού, πιστεύεις? Ναι, επί τι είναι. Γιατί όμως, τι. Δεν ξέρω. Τι παίζει. Ο Θεάς μας πει. Για ποιο λόγο έβαλε δύο, ας μας πει. Να με ρωτήσετε, αυτό λέω. Ναι, λοιπόν, δεν μου αρέσει καθόλου η ζώνη που έχει δεχτεί πίσω κόμπο. Προσθέτει έναν άνευ λόγου όγκο, δηλαδή πίσω η σιλουέτα είναι... Δεν μου αρέσει καθόλου με αυτό το δέσιμο πίσω. Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Δεν μου αρέσει το καλτσάκι το λευκό. Θα προτιμούσα κάτι... Δηλαδή εκεί πέρα κόβεται η γάμπα. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα καλτσάκια, τα φοράω κι εγώ, δεν το συζητώ. Θα προτιμούσα ένα καλτσάκι λίγο πιο, στο συγκεκριμένο look, λίγο πιο διακριτικό, ρε παιδί μου, να δίνει μια συνέχεια στο πόδι. Α, και έναν βαθμό μείον για την έλλειψη κέρτεση. Τι? Για την έλλειψη ευγένειας στη δική μου βαθμολογία. Όσο το σκέφτομαι τόσο μου αρέσει αυτό, ναι, είναι σωστό. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Συγγνώμη. Λοιπόν, εννοώ ότι όπως συζητούσαμε πριν, έγινε αυτό το σκηνικό που το δικό μου το look ήταν εκτός θέματος, παρουσιάστηκε μετά και η Έλλη ήταν η μόνη η οποία είχε την ευγένεια. Όχι, χέρτες, η Σέβη, συγγνώμη για το αγγλικό. Η Έλλη και η Σέβη, έλα. Και η Σέβη, συγγνώμη, ναι. Σέβη για την ασέβεια. Οπότε λίγο, θέλω λίγο να αρχίσω Μαρία να ψηφίσω μου, καμιά φορά. Εμένα μου άρεσε και το look όμως. Ναι, μόνο. Δεν ξέρουμε αν άρεσαν τα look. Συγγνώμη λίγο, Μαρία. Και εμένα μου άρεσε και σου το είπα και από πίσω ότι μου άρεσε πάρα πολύ το look. Ναι. Πέρα από τα παπούτσια και το καλτσάκι που δεν μου άρεσαν καθόλου. Όμως, σε προηγούμενα επεισόδια, με όλο το σεβασμό προς τους κριτές, και για άλλες κοπέλες που ήταν εκτός δοκιμασίας και τους έβαλε υψηλή βαθμολογία, όχι μόνο εγώ και άλλες κοπέλες, κριθήκαμε γι' αυτό. Ναι, οκ. Okay. Εδώ υπάρχουν και κοπέλες... Δεν έχουμε κάτι προσωπικό ναι. Μαζί σου. Όχι, λέω, αλλά επειδή είμαι εγώ αυτή, τέλος πάντων. Γι' αυτό έγραψα και sorry, πάντων. Ναι, ωραία, εντάξει, ευχαριστώ απλά για το sorry. Απλά και εγώ έχω δεν αλλά εδώ πλέον, υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει παίκτη εδώ η Σοφία, που μου είπε backstage ότι είμαι μια κούκλα και ξαφνικά έγινα μια πανούκλα. Και αναρωτιέμαι γιατί. Νομίζω backstage σου είπα και τι, ότι δεν μου αρέσει αυτό που φοράς, ότι μοιάζει με ρόμπα. Αυτό το άκουσες ή ακούω όχι, ό,τι θέλουμε. Όχι, μου είπες ότι ήμουν μια κούκλα. Το αυτό με τη ρόμπα δεν ξέρω. Λέτε, είμαστε σε καλυστία και κρίνουμε την ομορφιά. Και εγώ ξεκάθαρα σου είπα ότι μ' αρέσει. Συγγνώμη, μου είπες κούκλα για το πρόσωπό μου, ξέρω εγώ. Σου είπα ότι αυτό που φοράς δεν μοιάζει καν με καπαρτίνα. Επειδή δεν είμαστε σε διαγωνισμό ομορφιάς, θεώρησα ίσως λανθασμένα
Ότι έκρινε το look μου, Μαρία, και όχι το πόσο κούκλα Μαρία, είμαι. Σου είπα, σου εξήγησα, αλλά δεν με άκουγες. Έβλεπες αλλού και σου να είναι βριασμένη και σου είπα ότι αυτό που φοράς δεν μου μοιάζει καν με καπαρντίνα. Μοιάζει με ρόμπα. Και στο είπα. Και εσύ. Πότε backstage. Ναι, και εσύ δεν άκουγες καν τι έλεγα. Άκουσες κάτι που σου είπα backstage ή σου μιλούσα άκουσα μόνη. Άκουσα το ότι ήσουν. Το ότι ήμουν. Τι είμαι, για τι ρού... είσαι, τι είμαι. Ήμουν, ότι ήμουν. Για τα ρούχα σου που σου είπα και το μέσα. Το άκουσες, που σου είπα και για μέσα ότι είναι πολύ πιο ωραίο. Έμεινα στο κούκλα, ξέρεις, αυτή είναι η βλακεία μου, ότι εγώ μένω στα καλά. Εντάξει. Και μένω μόνη μου στα καλά, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να φύγω από εκεί. Πάμε. Φεύγουμε. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην έλλειψη ευγένειας, η οποία ξεκίνησε αρχικά προς εσένα, Ιωάννα, αυτό. Ναι. Το άκουσα κι αυτό. Δεν με έχει πει κανένας αγενής στα 37 μου χρόνια. Αλλά δεν θέλω, δεν ξέρω αν θέλω να συνεχίσω με την παραφροσύνη σου. Λίγο με έχει κουράσει, η αλήθεια είναι. Παραφροσύνη, ε. Ναι, είμαστε στα όρια της παραφροσύνης, θεωρώ. Μάλιστα. Καιρό τώρα, απλά το κάνω α, λίγο. Καιρό, είμαι μια εβδομάδα καιρό. Και είναι καιρό. Αλλά το κάνω λίγο αστείο για να μην δώσω έκταση. Τέλος πάντων, το 2, το 1. Αστείο είναι αυτό που λες γενικώς. Μπορώ να μιλήσω εγώ, γιατί τώρα μιλάω εγώ. Όχι. Μου είπες ότι είμαι στα όρια της παραφροσύνης. Είσαι στα όρια της παραφροσύνης. Δεν θα μιλήσεις αυτή τη στιγμή. Ωραία, θα μου επιτρέψεις να σου απαντήσω. Απάντησε. Και ας τα Rolls Royce. Δεν είσαι η κόρη μου για να το ανεχθώ. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που δεν είσαι η κόρη μου, αλήθεια. Εγώ. Μα δεν θα μπορούσα και να είμαι, αγάπη μου. Δεν έχουμε και τόση διαφορά. Anyway. Μονό. Λοιπόν, εγώ όσο καιρό είμαι εδώ, ότι... που δεν είναι και πολύ, έτσι. Ό,τι βαθμό έχω βάλει, τον αιτιολογώ. Ακόμη και τον βαθμό που έβγαλα για αυτό το λόγο, είπα ότι το κάνω γι' αυτό. Δεν βλέπω κάποια παραφροσύνη. Δεν πειράζει, τη βλέπω. Παραφροσύνη. Ωραία. Να δεις τον καθρέφτη όταν κάνεις τα styling σου, έτσι. Ωραία. Όχι όταν σου μιλάω εγώ και σου λέω ξεκάθαρα τι σου βάζω και γιατί στο βάζω. Ακούστε από την πρώτη στιγμή που έχω έρθει. Και ας τις, ξέρεις, τις χαριτωμένιες σου. Είμαστε κι εμείς χαριτωμένες, ξέρεις. Δεν το βλέπω, η αλήθεια είναι. Σε σένα δεν είμαι χαριτωμένη, γιατί δεν έχω κανένα λόγο να είμαι σε σένα. Εντάξει, καλά. Καλάθια. Θα ήθελα, παρακαλώ, να προσέχουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να εκφραστούμε, αλλά να προσέχουμε τις λέξεις, παρακαλώ πολύ. Αυτό με την έλλειψη ευγένειας, θεωρείς ότι είναι ένα χτύπημα κάτω από τη μέση αυτή τη στιγμή? Για ποιο λόγο θεωρεί ότι έχεις κάνει κάτι τέτοιο? Δεν με ενδιαφέρει, Κατερίνα. Μάλιστα. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι αγενής. Δεν ήμουν ποτέ αγενής για να γίνω τώρα ξαφνικά γνωρίζοντας τη Μαρία. Να ρωτάς τους άλλους, οι άλλοι μπορούν να κρίνουν αν είσαι αγενής ή όχι. Καλά, εντάξει. Θα ρωτήσω τους άλλους, αλλά όχι εσένα. Είμαι φανταστική, ήμουν εντός θέματος σήμερα. Είσαι φανταστική. Ωραία. 3 είναι ο μέσος όρος. Ευχαριστώ.